Την ίδια ώρα το μέγεθος της καταστροφής στη Ζήρια, κυρίες και κύριοι, αποκαλύπτεται κάθε ώρα μετά τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Τουλάχιστον 3.000 στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η φωτιά. Κάηκαν και σπίτια. Σε ένα από αυτά βρίσκεται ο Νίκος Γιαπρακάς που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο. Καλησπέρα, Λίνα. Έτσι είναι τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε ένα σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός εδώ στην Ζήρια. Είναι ένα από τα 8 σπίτια τα οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν υποστεί σημαντικότατες ζημιές στην περιοχή. Βλέπετε η τύχη καμένη, μαυρισμένη, ξεφλουδισμένη. Δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει σπίτι. Είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Όλη η οροφή έχει καταρρεύσει. Όλα τα κεραμίδια είναι μικρά θράσματα στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να θυμίζει ότι κάποτε εδώ έμενε κάποιος άνθρωπος, έμενε μια οικογένεια. Αν δείτε και στα άλλα δωμάτια, είναι ακριβώς η ίδια εικόνα, Λίνα, εικόνα καταστροφής παντού. Έχουν λιώσει τα πάντα, έχουν λιώσει τα αλουμίνια, τα παράθυρα. Τα μόνα τα οποία έχουν μείνει στη θέση τους είναι τα σώματα του καλοριφέρενου. Οτιδήποτε άλλο έχει πέσει. Πίσω μου, αν δείτε εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο, πρέπει να υπήρχε κάποτε κάποιο έπιπλο το οποίο φιλοξενούσε τα σκεύητα οικοκυρικά. Βλέπετε ότι υπάρχουν ακόμα πιάτα στην περιοχή. Εδώ πρέπει να ήταν κάποιο έπιπλο, κάποιος χώρος ο οποίος έχει καταστραφεί. Υπάρχουν κουτάλια, υπάρχουν πυρούνια κάτω τα οποία έχουν μαυρίσει. Είναι πραγματικά αυτή η κατάσταση την οποία αντικρίζουν όλοι όσοι έρχονται στην Ζήρια. Δεν είναι το μοναδικό σπίτι το οποίο έχει υποστεί τέτοιες ζημιές. Υπάρχουν και άλλα σπίτια, άλλα λιγότερα, άλλα στον ίδιο βαθμό, ολοκληρωτική καταστροφή. Πάντως να σου πω, Λίνα, ότι αύριο θα βρίσκεται στην περιοχή και κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο θα έχει ως επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών αρμόδιο για θέματα αυτοδιοίκησης, τον κύριο Πέτσα. Θα είναι μαζί και η γραμματής οικονομικής πολιτικής υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ για να αποτιμήσουν την κατάσταση. 9.30 θα βρεθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και στη συνέχεια θα έρθουν για να κάνουν αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Μάλιστα. Στο ρεπορτάζ λοιπόν από τη Ζήρια ο Νίκος Γιαπρακάς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.